Συντρόφισσες και σύντροφοι, το εκλογικό αποτέλεσμα καθιστά, νομίζω, φανερό σε όλους, εχθρούς και φίλους, ότι χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή, ανατροπή, ανατροπή των μνημονίων. Και σε αυτό το καθαρό μήνυμα, οφείλουν όλοι όσοι ευαγγελίζονται την ανατροπή του μνημονίου και θέλουν καλύτερες μέρες για τον λαό και τον τόπο, να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα. Ήρθε όμω ο καιρό και εμεί να αναρωτηθούμε. Χωρί εμά είναι βέβαιο ότι δεν γίνεται να υπάρξει αλλαγή. Με εμά μόνο όμω γίνεται. Μπορούμε μόνοι μα. Μπορούμε μόνοι μας να ξεθεμελιώσουμε ένα πανίσχυρο καθεστώ. Να στείλουμε στον Αγύριστο τα μνημόνια και να αρχίσουμε να οικοδομούμε ένα καθεστώ δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ας το θέσω αλλιώς για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις για την κρίσιμο θέμα. Αν είχαμε μια πολιτική εναλλαγή και διαχείριση του παλιού, μια χαρά θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Και μάλιστα πολύ καλύτερα από αυτούς. Αλλά για μια πολιτική ριζοσπαστικών αλλαγών, μια πολιτική ανατροπής, μια πολιτική που θέλει να φέρει τους εργαζόμενους στο προσκήνιο, μια πραγματικά αριστερή ριζοσπαστική πολιτική. Είναι αναγκαία η στράτευση και συστράτευση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Όσο πιο συνεχτικά, αποφασιστικά και ανυποχώρητα ριζοσπαστική είναι η πολιτική μας, τόσο πιο αναγκαία είναι η ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συμπαράταξη που θα επιτρέπει την εφαρμογή της σε συνθήκες σκληρής πολιτικής, κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης. Δεν λέω πράγματα καινούργια. Αυτή είναι η πύρα της αριστεράς. Αυτός είναι και σήμερα ο μόνος δρόμος. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η ουσία της πολιτικής μας πρότασης που έγινε ταυτότητα τόσα χρόνια, χωρίς ταλαντεύσεις, δισταγμούς και φοβίες όπως θα έλεγε και η κορυφαία επαναστατική προσωπικότητα του περασμένου αιώνα, αν ήταν στις μέρες μας, χθες ίσως να ήταν νωρίς, αύριο όμως σίγουρα θα είναι αργά. Τώρα χρειάζεται από εμάς ένα μεγάλο ποιοτικό βήμα. Και το βήμα αυτό είναι η πρόταση για τη συγκρότηση ενός νέου συνασπισμού εξουσίας. Με ξεκάθαρο προσανατολισμό, ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, σαφείς δεσμεύσεις και ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο. Και ακριβώς γι' αυτό η συζήτηση για την αναγκαία πολιτική συμμαχιών πρέπει να γίνει σήμερα με ξεκάθαρους πολιτικούς όρους και όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Να μην επιτρέψουμε σε δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες φοβίες σε σοκοματικούς υπολογισμού, σε ιστορικά άγχη και σε προκατασκευασμένα σχήματα επαναστατική καθαρότητα να θολώσουν αυτή την ιστορική προοπτική. Και είμαι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουμε. Έχουμε αρχέ, ιστορία, δυναμική και πρόγραμμα. Γι' αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν τολμήσαμε. Γι' αυτό και τώρα θα τολμήσουμε από ακόμα καλύτερε θέσει, χωρί να έχουμε πια το φόβο της ενσωμάτωσης που μπορεί δικαιολογημένα να είχαμε όταν τα ποσοστά μας ήταν στο 4%. Με την ιδεολογική και θεωρητική αυτοπεποίθηση που έχει η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, που ταυτόχρονα είναι και η πολιτική δύναμη που οδηγεί το κίνημα της αμφισβήτησης, της ανατροπής για μια Ευρώπη των λαών σε όλη την Ευρώπη. Σύντροφοι και σύντροφοι, νομίζω ότι δεν έχουμε την δικαιολογία σήμερα να κάνουμε αυτή την συζήτηση χωρίς να συναισθανόμαστε την ευθύνη που μας αναλογεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ιδεολογική, ηθική και πολιτική αυτοπεποίθηση. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είμαστε καταδικασμένοι να διεκδικούμε την ηγεμονία είμαστε καταδικασμένοι να διεκδικούμε να γίνουμε πλειοψηφικοί. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σπαταλάμε τις δυνάμεις μας σε έναν άχαρο πόλεμο αμφιβολιών, σε κυνήγι μαγισσών, σε δίκες προθέσεων, σε διάφορα σενάρια πολιτικής φαντασίας που κάνουν ευτυχισμένους τους αντιπάλους μας, που εμποδίζουν τις τακτικές μας κινήσεις και μας κρατούν δεμένους σε μια κινησία δίθεν επαναστατική. Τη στιγμή που η αντίδραση κινείται στο παρασκήνιο, αλλά και στο προσκήνιο, εξαγοράζει, εκβιάζει, τρομοκρατεί, στρατολογεί, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν θα γίνουμε βέβαια σαν κι αυτούς, ακόμα και να το θέλαμε, δεν θα το μπορούσαμε, αλλά και δεν θα φθύρουμε τον εαυτό μας. Τη συντροφική μας σχέση και την προοπτική μας με ανούσχες αντιπαραθέσεις, γύρω από τον κάθε πιθανό σύμμαχο που δεν είναι δικός μας. Για να μην κουράζω, λέω με δύο λόγια, συντρόφισσες και σύντροφοι, πως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με όλα αυτά, μια και καλή. Να βαθύνουμε τα ριζοσπαστικά μας χαρακτηριστικά. Να βαθύνουμε τις προγραμματικές μας θέσεις. Να βαθύνουμε τις σχέσεις μας με τα κινήματα και την κοινωνία και καλά ριζωμένοι σε όλα αυτά. Να ανοιχτούμε στο δρόμο της συμπαράταξης με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν για τους δικούς τους λόγους, με τους δικούς τους υπολογισμούς, στη δύσκολη προσπάθεια για την ανατροπή του καθεστώτος των μνημονίων. Για να κάνει η κοινωνία και η δημοκρατία έστω και ένα βήμα μπρο. Η πρόταση μιας δημοκρατικής, προοδευτικής, ριζοσπαστικής συμμαχίας για την ανατροπή της σημερινή τάξης πραγμάτων απευθύνεται πρώτα απ' όλα στην ίδια την κοινωνία. Η πρόταση για ένα νέο συνασπισμό εξουσίας αφορά πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον λαό. Όπως πολύ σωστά συχνά και επίμονα μας υπενθυμίζει ο Μανώλης Ογλέζος. Δεν θα έρθει η κυβέρνηση της αριστεράς για να διαχειριστεί την εξουσία. Να τη δώσει στο λαό αυτό είναι το δικό μας μέλημα. Επευθυνόμαστε λοιπόν πρωτίστως στον κόσμο της εργασίας, στους άνεργους, στη νεολαία, στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που συνθλίβεται σήμερα από την πολιτική της κρίσης. Είναι κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη διατυπώσαμε πριν από τρία χρόνια με μικρά μεγέθη αλλά με μεγάλη πίστη στι δυνατότητέ μα, στη δυνατότητα ανατροπή από το λαϊκό κίνημα. Είναι όμω πρόταση που απευθύνεται και σε πολιτικέ δυνάμει, χωρί μισόλογα και παράλογα προαπαιτούμενα, με ειλικρίνεια και πολιτική αποφασιστικότητα από την πλευρά μας. Απευθυνόμαστε ξανά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα χρόνια μας έχει πικράνει η στάση τους. Εν τούτης, η ιστορική ευθύνη που μας αναλογεί είναι μεγάλη και δεν μπορεί να κινούμαστε με βάση το θυμικό μας. Γνωρίζουμε τις διαφορές μας. Δεν ζητάμε από κανένα να απαρνηθεί τις θέσεις και τις αρχές του. Πιστεύουμε όμως ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την οτροπία που συντηρεί και αναπαράγει εμφύλιες αντιπαραθέσεις. Καλούμε λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις δικές του αρχές και τις δικές του θέσεις να συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση ενός προγράμματος αριστερής διεξόδου και ανασυγκρότησης του τόπου. Απευθυνόμαστε και σε μικρότερες δυνάμεις αριστεράς στον λεγόμενο εξοκοινοβουλευτικό χώρο. Διότι δεν μας ενδιαφέρει η άρθρηση ποσοστών, αλλά η μεγάλη δυναμική που μπορεί να δώσει στην προσπάθειά μας η ενότητα, η συμπαράταξη. Απευθυνόμαστε στην ανταρσία. Αυτά που μας συνδέουν στα κινήματα, στην υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, στην ανάγκη να σταματήσουμε την κοινωνική κατεδάφιση, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Τώρα είναι η ώρα να συμβάλλουμε όλοι μαζί στις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού κινήματος, λαϊκού κινήματος ανατροπής, αλλά και στις προϋποθέσεις μιας μεγάλης ιστορικής νίκης και αλλαγής ανατροπής της κυβέρνησης του Νημονίου. Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις του οικολογικού χώρου, στους οικολόγους πράσινους, Αυτά που μας συνδέουν τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα κοινωνικά θέματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Επαναλαμβάνω, ο δρόμος της ενότητας δεν αρθρίζει δυνάμεις, τις πολλαπλασιάζει. Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις και στις προσωπικότητες που με ανοιχτή καρδιά στήριξαν την ευρωπαϊκή καμπάνια της αριστεράς και ενίσχυσαν την υποψηφιότητα της ευρωπαϊκής αριστεράς για την προεδρία της Κομισιόν. Απευθυνόμαστε σε όλε τι δυνάμει που απεγκλωβίζονται από το μνημονιακό χώρο και στρέφονται προ τα αριστερά, εγκαταλείπουν το σχέδιο το στρατηγικό τη κυβέρνηση για τη συνέχεια του μνημονίου. Ανεξάρτητους βουλευτέ, ρεύματα και ομάδε που αμφισβητούν ή που έχουν ειλικρινή και έντιμη διάθεση να αμφισβητήσουν πλέον ανοιχτά την πολιτική του μνημονίου. Δεν ζητάμε πιστοποιητικό ιδεολογικής και πολιτικής καθαρότητας από κανέναν. Δεν κρατάμε πολιτικό μητρό για το παρελθόν. Δεν θα τους αφήσουμε όμως και δεν πρέπει να τους αφήσουμε βορρά στους εκβιασμούς των μνημονιακών μηχανισμών. Ζητάμε και επιδιώκουμε μαζί τους ξεκάθαρη συνεννόηση στη βάση των θέσεων και τη πολιτικής αξιοπιστίας. Παρακολουθούμε τέλος τις εξελίξεις και τον προβληματισμό που αναπτύσσεται από σημαντικό μέρος παλιών μας συντρόφων μετά την εκλογική αποτυχία της Δημάρ. Δεν είμαστε χερέκακοι, είχαμε όμως προειδοποίηση για τη λάθος πορεία. Επιδιώκουμε έναν ανοιχτό, ειλικρινή και έντιμο πολιτικό διάλογο, σεβόμενοι όμως απόλυτα το δικαίωμά τους να αποφασίσουν συλλογικά αναπαγκιστρώνονται οριστικά από την μνημονιακή αυλή του κρίου Σαμαρά και εντάσσουν τον εαυτό τους σε ένα ευρύ, αριστερό, αντιμνημονιακό μέτωπο ή όχι. Συντρόφισες και σύντροφοι, η πλατιά ενότητα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων μπορεί σήμερα να διαμορφώσει ένα μεγάλο, πλειοψηφικό ρεύμα ανατροπής των μνημονίων να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια πλατιά και αναγκαία λαϊκή ενότητα, ικανή να φέρει την αυτοδυναμία, αλλά και ένα νέο συνασπισμό εξουσίας. Γιατί για να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη συμπαράταξη δυνάμεων πολιτικών και κοινωνικών. Αυτή είναι, πιστεύω, η πολιτική πρόταση την οποία πρέπει να επιμείνουμε. Δεν είναι καινούργια, επαναλαμβάνω, τη διατυπώσαμε για πρώτη φορά στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, τον Ιούλιο του 2011, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα μικρός και αντιμνημονιακές δυνάμεις κατακαιρματισμένες. Όταν ο αγωνιζόμενος λαός όμως ήταν στις πλατείες και έστελνε μήνυμα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σε αυτή τη λαϊκή προσδοκία ανταποκριθήκαμε, καταθέτοντας τότε την πρότασή μας. Σας θυμίζω Τότε δεν την αγκάλιασαν αυτή την πρόταση η ηγεσία των κομμάτων που απευθυνθήκαμε. Την αγκάλιασε όμω ο κόσμο. Ο δικό του κόσμο, ο δικό μα κόσμο. Ο κόσμο τη αριστερά και όχι μόνο. Οι δημοκρατικοί πολίτε, οι προοδευτικοί πολίτε. Οι πολίτε που βασανίζονται, συνθλίβονται από αυτή την πολιτική. Την αγκάλιασαν Αριστεροί και αριστερέ, προοδευτικοί, ριζοσπάστες, οικολόγοι, σοσιαλιστέ, ακόμα όμω και πολίτε που μέχρι τότε αυτοχαρακτηρίζονταν κεντρώοι ή ακόμα και συντηρητικοί. Συναντήθηκαν μαζί μα στι εκλογέ του Μάη και του Ιούνιου του 12 κρατώντας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναέρθαν στις κάλπες μας το Μάη του 2014. Πίστεψαν ότι η αριστερά έχει δίκιο για τη φύση και το σκομό των μνημονίων, για την πορεία της Ευρώπης. Κατάλαβαν ότι οι αγορές δεν είναι κατάλληλες για όλες τις δουλειές. Κατάλαβαν ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα των μνημονίων δεν μπορεί να περιλαμβάνει τις προσδοκίες τους για δουλειά, προκοπή, κοινωνική ασφάλεια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει ήδη συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία από τότε που το πρωτοείπαμε αυτό μέχρι σήμερα. Για αυτή την αλλαγή αγωνιζόμασταν χρόνια. Αυτή την αλλαγή έχουμε υποχρέωση να την ολοκληρώσουμε μαζί με το λαό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε καχύποπτοι απέναντι στη διαφορετικότητα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για σύνδρομα ανωτερότητας και για ηγεμονικές αγγυλώσεις. Δεν φοβόμαστε γιατί είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και τις ιδέες μας. Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε, να διαφωνήσουμε ανοιχτά αλλά στο τέλος να συνθέσουμε και να συμπορευτούμε αναζητώντας με υπομονή κοινό πολιτικό πλαίσιο. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί ξαφνικά ανακαλύπτουν την Αμερική. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ακόμα ανοιχτό, δημοκρατικό, πλουραλιστικό, που η κριτική και η αυτοκριτική για μας είναι δύναμη. Δεν είναι αδυναμία. Η βάση λοιπόν της συνεννόησης με άλλες δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές πρέπει να είναι ένα κοινό πρόγραμμα αριστερής διεξόδου από την κρίση. Ένα πρόγραμμα που θα συσπυρώσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία γύρω από συγκεκριμένους στόχους. Όπως η άμεση απεμπλοκή από το μνημόνιο και την πολιτική που αναπαράγει την ύφεση και την κοινωνική δυστυχία. Το ξύλωμα των νόμων, των εφαρμοστικών νόμων που κάνουν, έχουν ήδη κάνει το μνημόνιο καθεστώς. Η επιθετική αναδιαπραγμάτευση του χρέους με στόχο τη διαγραφή μεγάλου μέρους του. Η επαναφορά ενός θεσμικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει εκ νέου τα εργασιακά δικαιώματα. Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, η στήριξη της παιδείας και της υγείας και η αποτροπή της διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, ο δημόσιος έλεγχος στο τραπεζικό σύστημα, η εθνικοποίηση τραπεζών αν χρειαστεί, προκειμένου να συμβάλλουν στη στήριξη των κοινωνικών αναγκών, στην ανάπτυξη και όχι η κοινωνία να είναι αυτή που συμβάλλει στη στήριξη των τραπεζιτών, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Η αναδιανομή του εισοδήματος, με δίκαιη η φορολόγηση του πλούτου και στήριξη των ασθενέστερων και όσων έχουν πραγματικά ανάγκη, η ενίσχυση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιο εκλογικό σύστημα συνταγματικά κατοχυρωμένο και τέλος το μεγάλο σχέδιο, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και όχι τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις της οικονομικής ολιγαρχίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρώτος και άμεσος στόχος μιας τέτοιας πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας πρέπει να είναι, ας μην γελιόμαστε, η πτώση της κυβέρνησης αμαρά και όχι η επιβίωσή της μέσα από αδιαφανείς παρασκηνιακές διαδικασίες και θεσμικές εκτροπές και μέσα από μια εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από αυτή την Βουλή, που ο συσχετισμός δυνάμεων και η σύνθεσή της σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο συσχετισμό δυνάμεων στην κοινωνία, στο λαό και στη βούληση του λαού. Τόση της κυβέρνησης θα είναι μια αποφασιστική καμπή. Πρώτα απ' όλα διότι θα ανοίξει το δρόμο στη λαϊκή ετοιμιγωρία και αυτό βεβαίως θα είναι το πρώτο βήμα για τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων μέσα από μια ξεκάθαρη και πλειοψηφική εντολή, λαϊκή εντολή για τη συγκρότηση κυβέρνησης με στόχο την ανατροπή των μνημονίων και τη σωτηρία της κοινωνίας και του λαού.